Θέλω λίγο να μου πείτε τη γνώμη σας για τις δηλώσεις της Δήμητρας Παπαδήμα. Εγώ θα έλεγα ότι, επειδή δεν έχουμε δει όλη τη συνέντευξη αυτή, και τι υπόθηκε πριν, τι υπόθηκε μετά και πώς φτάσαμε στο να μιλήσουμε για τον Σαριανόπουλο, καλό θα είναι να μην βγάλουμε συμπεράσματα έτσι πάρα πολύ εύκολα. Είναι παρεξηγήσιμα αυτά που είπε, είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, αλλά δεν ξέρουμε καθόλου πώς ήταν συνολικά όλη η κουβέντα. Εγώ θεωρώ ότι επειδή η Δήμητρα Παπαδήμα δεν έχει δώσει ποτέ δείγματα ανόητης σκέψης και ναι. Είναι ένα πολύ συγκροτημένο άτομο και μια γυναίκα με πάρα πολύ σωστό λόγο. Βέβαια. Θεωρώ ότι αυτό που είπε ίσως έχει να κάνει με την ζωή που ζούσε ο Σεριανόπουλος και με το ότι ίσως είχε κάποιες συνήθειες οι οποίες δεν ήταν καλές για εκείνον. Κατά τη γνώμη της, νομίζω ότι σίγουρα μιλούσε γι' αυτό και όχι και για τον τρόπο που έφυγε ο άνθρωπος. Γιατί ήταν φρικιαστικός ο τρόπος που έφυγε ο άνθρωπος και αποκλείεται να ήταν μια επιλογή του αυτή, ότι αυτό ήθελε να πάθει και αυτό έπαθε. Έτσι. Αλλά ότι, μάλλον μιλούσε για τον τρόπο ζωής. Αυτό ήθελα να πει ίσως. Ότι αν παίζει με τη φωτιά, μπορεί και να καεί κάποιες. Εντάξει, απλά επειδή ο κόσμος δεν ξέρει λεπτομέρειες για τη ζωή του Νίκου Σεριανόπουλου και ακούγονται διάφορα πράγματα τα οποία ποτέ κανείς δεν έχει γίνει επιβεβαιώσει φυσικά. Και δεν χρειάζεται και τώρα και δεν χρειάζεται κιόλας. Ο άνθρωπος έχει φύγει, δεν έχει νόημα. Απλά νομίζω ότι καλό είναι να μην συνεχίσουμε το συμπεράσματα, ακριβώς. Γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι έτσι τόσο βαριά όσο ακούγεται, αυτό ακριβώς θέλει να πει και η Δήμητρα σε αυτό που είπα. Τώρα που λες είσαι επικίνδυνα. Μίλα μου για Καλογρίδη. Την Νατάσα Καλογρίδη. Τι να σου πω για την Νατάσα. Εγώ σας είπα, ακολουθήστε την Νατάσα Καλογρίδη στο Instagram. Αν αισθάνεστε μόνοι. Αν σας λείπουν οι ελληνικές σειρές, οι κωμικές, θέλετε ένα sitcom δικό σας. Αν θέλετε λίγο να γελάσετε, ναι. Αν θέλετε λίγο να ξεχαστείτε, αν θέλετε κάτι, μπείτε στο προφίλ της Νατάσας στο Instagram να νιώσετε καλύτερα. Σας το έχουμε προτείνει. Και ήταν και λίγο επικίνδυνο αυτό που έκανε, αλήθεια είναι, γιατί στην Αθήνα δεν είναι. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Καταρχάς, αυτό λίγο άμα το δούμε πάρα πολύ by the book, ναι. Είναι ψιλοπαράνομο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γιατί είναι σε κόκκινο για τους πεζούς. Περνάνε αυτοκίνητα, μπορεί εύκολα να προκληθεί κάποια ατυχηματάκια. Θεωρείς ότι η Νατάσα Καλογρίδη είχε αυτό στο μυαλό της, φορώντας το γυαλί αυτό, την πότα αυτή και τη γούνα αυτή. Και το κορίτσι προφανώς βγάζει όλο το καλλιτεχνικό της είναι μέσα από τα βιντεάκια αυτά και έχει κάνει πάρα πολύ καλά και είναι μεγάλη της μαγιά. Απλά είναι λίγο επικίνδυνο. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Εγώ πιστεύω ότι κάνει και πρόβα. Ξέρει τι κάνει. Πρόσεχε, μην το κάνεις. Διότι ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Εκείνη την ώρα τα αυτοκίνητα έχουν πράσινο. Κρίμα, δεν είναι κούκλα μου γλυκιά. Και πιο πολύ εκνευρισμένη εκείνη την ώρα. Ναι, αλλά να δεις την Καλογρίδη, θα πεις να την πατήσω, να την βάλω κάτω. Θα πεις να την βάλω. Δεν ξέρω αν θα καταλάβω. Να την βάλω κάτω, μπορεί να το πεις υπό άλλες συνθήκες, αλλά όχι με το αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει. Και επίσης έχουμε τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος νομίζω ότι μίλησε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή σου είπε ότι ναι, μου αρέσει η φωνή της Πάολα, σε αυτό που κάνει είναι πολύ ωραία, αλλά εγώ δεν θα τις έγραφα γιατί γράφω άλλου είδους πράγματα. Εγώ λίγο αυτό, σε αυτό έχω μία ένσταση. Γιατί η Πάολα, επειδή ακριβώς έχει τις ικανότητες που έχει τις φωνητικές, θεωρώ ότι θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα με μία συνεννόηση και με μία πρόβα και να υπηρετήσει το είδος που γράφει ο κύριος Νικολόπουλος. Ναι, βρε παιδιά, αλλά έχει ένα δηλαδή ρεπερτόριο... έχει πει στις εμφανίσεις της πολλών διαφορετικών ειδών τραγούδια. Συμφωνώ, αλλά είναι άλλο να λέει τραγούδια των άλλων στα πλαίσια ενός προγράμματος που έχει πει τα δικά της και μετά ξεκινάει και λέει και κάποιο άλλο. Είναι άλλο να τις γράψει ένα δικό της για να μπει σε ένα δίσκο, ένα κομμάτι το οποίο δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα. Κοίτα, Ζεμπέγη, εγώ θα την έβλεπα εγώ να το λέει του Νικολόπουλου. Εντάξει. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Νικολόπουλος μίλησε πολύ ωραία. Ούτε την έφυξε, ούτε την προσέβαλε. Μάλιστα, είπε ότι έχει μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Δεν θεωρεί ότι ταιριάζει το είδος που κάνει με αυτό που κάνει η Πάολα. Ναι. Πολύ φυσιολογικό. Ναι, οκ, okay, ναι. Λοιπόν, ωραιότατα τα λέτε όλοι. Μπράβο σας. Σας αγαπώ πολύ. Μπράβο. Έτσι, με ευγένεια. Να πούμε κάτι, sorry που διακόπτω. Κάτι για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είπαμε προηγουμένως ότι οι New Kids of the Block είχαν μέλος τους τον Mark Wahlberg. Δεν τον είχαν όμως. Τον αδερφούλη είχαν, τον Donnie Wahlberg. Άντε, μπράβο. Το Wahlberg είναι μεγάλο. Και ο Μάρκι Μάρκ δεν ήταν. Μοιάζουνε. Όχι, δεν ρε παιδιά, έχει κάνει. Δεν έχει τραγουδήσει. Όχι, ήταν ο Μάρκ Γκόλμπεργκ. Έχει τραγουδήσει μόνος. Ο Μάρκ ήταν ο Μάρκι Μάρκ. Αλλά δεν ήταν στο Νίκο Δεμπλοκ. Ο Ντόνι Γκόλμπεργκ ήταν στο Νίκο Δεμπλοκ. Ευχαριστούμε στο Twitter που είστε τόσο ενεργοί και μας διορθώνετε έτσι. Τι άλλο να πω πια. Εγώ δικαιολογούμαι μικρό. Το παίρνω πάνω μου που παραγωγό. Τιμωρήστε με, μαστιγώστε με γυμνό στο Σύνταγμα. Αλήθεια σα λέω. Γυμνό. Μπορεί και να το χαρώ. Όχι, μην πα γυμνό στο Σύνταγμα γιατί τώρα είπαμε στην Ατάσσα.
δεν θα κάνουν επικίνδυνα. Θα κάνουμε, θα σε πρωταγωνιστεί εσύ... μαζί, θα κάνουμε βιντεάκι μαζί. Υπέροχο. Να με μαστιγώνει εκείνη στο Σύνταγμα. Θεέ μου. Να σε μαστιγώνει. Βεβαίω. Ω Θεέ μου. Τι είναι, παιδιά, είναι installation. Είναι. Ναι, ναι, installation είναι. Λοιπόν, θα περάσω σε διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις έχουμε survivor. Νέα, εξελίξεις, ανατροπές και δηλώσεις Γιώργου Αγγελόπουλου και Μπο σε σχέση με το Survivor 2020. Μπο, τι λες. Μπο. Μπο. Break.